Πάμε στην αναθεμελίωση και είχαμε πει μετά την πρώτη ότι τώρα θα πάμε λίγο πιο βαθιά. Άρα υπενθυμίζω ότι στην αναθεμελίωση θα τη γράφω έτσι σε σχέση με την ανακατασκευή. Η ανακατασκευή μπορεί να παράγει ουσιαστικά έναν ισομορφισμό σε σχέση με την κατασκευή, που σημαίνει ότι αν αυτή η κατασκευή εμπεριέχει θεμελιακά λάθη, θα μεταφερθούν στην ανακατασκευή. Τώρα, άμα δεν έχει, θα είμαστε εντάξει. Αυτό που θα πρέπει να κάνει λοιπόν η αναθεμέλιωση είναι ότι την ώρα που εντοπίζει αυτά τα λάθη, εντάξει, θα κάνει διορθωτικές κινήσεις, ενώ η κατασκευή δεν θα είναι πια η ίδια. Αυτό σημαίνει ότι εδώ δεν έχετε ισομορφισμό. Άρα θα μου πείτε, αφού δεν έχουμε ισομορφισμό, τι σημαίνει τότε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, όπως το λέγαμε πιο μαθηματικά, άμα πάρω το πυρήνα της πρώτης κατασκευής, εντάξει, αυτό θα μπορώ να δω αν αυτό είναι ισομορφισμός με την αναθεμελίωση. Άρα, άμα πάρουμε λίγο πιο εικονικά, ας πούμε ότι έχουμε μερικά στοιχεία. Συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ας πούμε τώρα ότι εντοπίζουμε. Όχι, αφού είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ θα βάλουμε. Ας πούμε ότι αυτή η δομή έχει λάθη και αυτή εδώ έχει λάθη. Θα πάρουμε τώρα αυτήν εδώ τη δομή αυτό εδώ είναι ο πυρήνας και θα αποφύγουμε την χρήση αυτών των στοιχείων όπως έχουν. Άρα αυτά θα τα μετατρέψουμε. Θα φτιάξουμε τώρα νέα στοιχεία. Αυτά τα νέα στοιχεία θα τα ξαναβάλουμε στη θέση. Θα ξανακάνουμε το ανάλογο. Πού είναι, ο Αρχιμίδης εδώ μέσα ή όχι? Ναι, δάσκαλε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα θα βάλουμε εδώ, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να κάνω άρα κοιτάζω πρώτα το θέμα των κορυφών, οι οποίες όμως αυτές εδώ έχουν ετικέτες. Και μετά, όταν το ξαναφτιάχνω, ξανακάνω σαν σύνδεση, φτιάχνω ξανά την ακμή. Άρα εδώ θα είναι vertex, εδώ θα είμαστε σε edge, εδώ το ίδιο βέβαια. Άρα τώρα αυτό μπορεί να σας φανεί λίγο θεωρητικό, αλλά θα κάνουμε τώρα, επειδή είμαστε σε masterclass, θα κάνουμε μια εντός εισαγωγικών πρακτική άσκηση, η οποία μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά εγώ αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι αυτό εδώ είναι το γενικό πλαίσιο.